Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι 2 και 4 το πρωί της τρίτης μέρας των Χριστουγέννων, της 27ης Δεκεμβρίου 2022. Προσπαθώ να λύσω το γρίφο γιατί το σημερινό βίντεο δεν γράφτηκε καλά. Ο ήχος στο σημερινό βίντεο γράφτηκε πάρα πολύ χαμηλός. Ήταν σαν να μιλούσα μέσα από το πηγάδι. Προσπάθησα να το φτιάξω, το αποτέλεσμα ήταν να βγει ένας ήχος άλλανταλλον. Το έγραψα και στον τίτλο του βίντεο και στην περιγραφή του βίντεο ότι είναι εν γνώση μου πως ο ήχος δεν ήταν καλός και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Και έγραψα κιόλας μάλιστα ότι θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μην διάβαζα καθόλου σχόλια που να αφορούσαν τον ήχο. Υπήρχαν μερικά. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος μπορεί να ξεκινάει να βλέπει το βίντεο χωρίς να διαβάζει ούτε τον τίτλο ούτε την περιγραφή, εννοείται. Τώρα απόψε κάθισα ξανά έτσι με πολύ υπομονή και προσπάθησα πρώτον να αντιληφθώ γιατί δεν γράφει καλά η κάμερα. Νομίζω τα κατάφερα να ρυθμίσω ξανά την κάμερα και το ακουστικό, το μικρόφωνο που χρησιμοποιεί η κάμερα ώστε να γράφει καλά. Και έχω επεξεργαστεί ξανά τον ήχο του χθεσινού βίντεο. Δεν είναι πολύ δυνατό, αλλά είδατε και χθες που προσπάθησα να το δυναμώσω ότι κατέληξε να μην ακούγεται καθόλου καθαρά. Κυρίες και κύριοι, το χθεσινό βίντεο. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Δευτέρα. Είναι Boxing Day, το λένε οι Ιγγλέζοι. Είναι 26 Δεκεμβρίου 2022. Είναι η επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Και να έχουμε βίντεο. Βεβαίως έχουμε βίντεο και έχουμε κουτί. Λοιπόν, φτιάξτε κάτι ζεστό να πιείτε. Εγώ έχω φτιάξει καφέ. Μπορεί να φτιάξετε ζεστή σοκολάτα. Τι ωραία που ζεστή σοκολάτα αυτή τη μέρα. Ζεστό κακάο. Με λίγο γάλα για μας που έχουμε διαβίτη. Λοιπόν, το αίτημα για αυτό το βίντεο. Σε παρακαλώ, Σκυλάκη. Ναι, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα και στηρίζω θέση. Λοιπόν, το αίτημα για αυτό το βίντεο ήρθε από έναν νεαρό κύριο, ετών 33, ο οποίος ήθελε να ρωτήσει για τις σχέσεις μεταξύ αδερφιών ετεροθαλών. Δηλαδή αδερφιών που έρχονται από διαφορετικές οικογένειες. Και μου είχε στείλει ένα αρκετά μεγάλο κείμενο. Το διάβασα προλίγο το κείμενο και αποφάσισα ότι θα εστιάσω πάνω στα αδέρφια γενικότερα. Ούτως ώστε και να μας αφορά όλους αυτό το βίντεο, αλλά και να ανοίξουμε, να αγγίξουμε, λίγο αυτό το ζήτημα για το πώς μπορεί δύο άνθρωποι να είναι αδέρφια, να έχουν συγγένεια εξ θέματος, αλλά να διαφέρουν τόσο πολύ και να δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο να συνδεθούν ουσιαστικά μεταξύ τους. Πώς κάποιοι άνθρωποι δηλαδή νιώθουν ξένοι με τα ίδια μας τα αδέρφια και πάρα πολύ διαφορετική. Λοιπόν, θα διαβάσω πρώτα. Είναι σε δύο μέρη το email του φίλου. Το πρώτο email αφορά στο το πρώτο κομμάτι του email αφορά στο τώρα και το δεύτερο κομμάτι αφορά στο πριν. Θα το διαβάσω πώς το θέλω. Η ιστορία σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου, λέει ο φίλος, αρχίζει πίσω έτσι. Έχω μια αδερφή ετεροθαλή από τον πρώτο γάμο του πατέρα μου, η οποία είχε την τύχη να μεγαλώσει με τη μάνα της στο χωριό τους, αλλά είχε και την ατυχία να τη συγκρίνει η μάνα της με τον πατέρα μας. Κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά όταν χωρίσει ένα ζευγάρι, ο γονιός που μένει πίσω με το παιδί και είναι πικραμένος να λέει πω, είσαι παλιοκόρης σαν τον πατέρα σου, είσαι παλιόπαιδος σαν τον πατέρα σου, είσαι παλιοκόρης σαν την μάνα σου, είσαι παλιόπαιδος σαν τον πατέρα σου. Η μάνα της ξαναέφτιαξε τη ζωή της με έναν άλλον άνθρωπο, όπου κατά τα λεγόμενα της αδερφής μου ήταν μια χαρά οικογένεια σε γενικές γραμμές. Πάμε τώρα σε μένα. Εγώ την αδερφή μου αυτή, τη μεγάλη και ετεροθαλή, τη γνώρισα στα 24 μου χρόνια. Εκείνη με ήξερε από μωρό. Και ήταν και είναι 16 χρόνια μεγαλύτερη. Δηλαδή, άρα στα 24 χρόνια με την αδερφή, η αδερφή ήταν ήδη 40. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά
Η αδερφή μου έκοψε επαφές λόγω του πατέρα μου, ο οποίος γενικά και ειδικά ήταν βίαιος. Άρα ξεκινάμε από μια κοινή αφετηρία, έναν βίαιο πατέρα. Να μην τα πολυλογώ, γνωριζόμαστε μέσω της παρότερης της κεφάλης μας αδερφής, η οποία είναι αδερφή σου εσένα από τον δεύτερο γάμο του πατέρα σου, που έχει τελεί την ίδια μητέρα και την ίδια μάνα. Η αδερφή σου παρότερη να γνωρίσει την ετεροσαλή αδερφή σου τη μεγαλύτερη. Θα μείνω σε κάποια γεγονότα της ετεροσαλούς αδερφής, νομίζω μετά από 10 χρόνια επαφή σχεδόν, πως είναι τοξικός άνθρωπος. Τη γνωρίζετε εγώ στο 4 σου, τώρα στο 33 και τη ρίχνω. Τα πρώτα χρόνια έλεγε πράγματα για τη θεία μου, η οποία μας μεγάλωσε σε κάποιο βαθμό μαζί με τον πατέρα μου. Έλεγε πως η θεία μου δεν μας φέρθηκε όπως έπρεπε και πως έπρεπε να μας πάρει από τον πατέρα μου και τέτοια. Εγώ πολύ απλά της είπα ότι έκανε ό,τι μπορούσε για τις δικές της δυνάμεις η θεία μου. Ξέρω πως μας αγαπούσε πολύ. Μου απαντάει πως εμένα δεν μου φέρθηκε καλά η θεία μας και με ανάγκασε να πάω να δω τον πατέρα μας στη φυλακή. Της απαντώ πως δεν ξέρω για ποιον άνθρωπο μιλάς, αλλά σίγουρα οι άνθρωποι αλλάζουν και πως εγώ γνώρισα την εξέλιξη της γυναίκας αυτής και αυτή μας βοήθησε. Παρ' όλα αυτά έκρινε γιατί η θεία μας δεν μας είχε πάρει από ένα βίο περιβάλλον. Της λέω, εσύ που ήσουν, εσύ γιατί δεν ήρθες ως ενήλικας πλέον αφού ήξερες. Μου λέει πως δεν ήταν δική μου δουλειά. Της λέω, όσο δουλειά δική σου ήταν, άλλο τόσο και της θείας μου. Εκείνη ήταν ο μόνος άνθρωπος που μας στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια και πως κανείς δεν βοήθησε ούτε συγγενείς, ούτε γείτονες, ούτε αστυνομία, ούτε εισαγγελέα. Εκείνη η θεία μου μπήκε μπροστά, έφαγε ξύλο για μας και άισε εσύ που θα την κρίνεις. Κάναμε μια συζήτηση όταν ηρέμησαν τα πνεύματα, κατά τη διάρκεια της οποίας έριχνε το φταίξιμο σε εμένα, πως δεν σεβάστηκα την υγεία της, δηλαδή της μεγαλύτερης ετεροθάλους αδερφής μου, και πως την πίεσα να μιλήσουμε. Της είπα πως είχα ειδοποιήσει πως θέλω να μιλήσουμε και δεν. Μετά από χρόνια, με διάφορα σχόλια μειονεκτικά, μειωτικά του τύπου άργησες να μπεις στο πανεπιστήμιο, ότι διαβάζεις ένα βιβλίο δεν σημαίνει κάτι, τραμπουκίζεις τον πρώην σύντροφό σου ενώ τον τωρινό δεν φέρεται έτσι, εννοούσε ότι δεν σε παίρνει να φερθείς έτσι στον τωρινό σου σύντροφο, έχει υπονοήσει ότι στο πανεπιστήμιο τα πω καλά λόγω του συντρόφου μου, μέσα σε μια συζήτηση με έχει προσβάλει για ένα political correct θέμα, στην οποία ήταν και ο σύντροφός μου, και όπου εν τέλει ψάξαμε εγώ και εκείνο στο ίντερνετ, πηγή, και εμένα γυρνάει και μου λέει η μεγαλύτερη ετεροθάλης αδερφή μου, μην ψάχνεις στο Wikipedia. Ενώ στο σύντροφό μου, εκείνος έχει άλλο κοινωνικό στάτους, δεν είπε κάτι. Ίσα-ίσα, όταν ο σύντροφος μου της είπε αυτό που λέω εγώ είναι σωστό, εκείνη είπε ότι δεν συμφωνεί και είναι μπουρδες. Άρα με την αδερφή σου την ετεροθάλη από τον πρώτο γάμο του πατέρα σου, παρόλο που έχετε γνωριστεί τα τελευταία 10 χρόνια, δεν τα βρήκατε. Και θεωρείς ότι ίσως είναι τοξικός άνθρωπος. Έλεγε άσχημα πράγματα για την αδερφή μας, πως είναι παστάκιας, πως δεν είναι καλός άνθρωπος και πως χρειάζεται βοήθεια. Ενώ εγώ να της λέω πως θέλει βοήθεια η αδερφή μας και είναι καλός άνθρωπος και πως έχει περάσει πολύ δύσκολα, οπότε κάποιες συμπεριφορές είναι επόμενο να είναι έτσι. Το γάμο της αδερφής μας προσπάθησε να χειριστεί τον τρόπο που εγώ λειτουργήσα απέναντι στο γάμο και προσπάθησε να κάνει προβοκάτσια για τη μάνα μου πως δεν έχει καθαρό σπίτι, όλα αυτά μέσα από συζήτηση πάνω. Προσπαθούσα να βρω τη φταίη πολλά χρόνια βάζοντας σιγά σιγά όρια και όχι μόνο σε εκείνη, αλλά σε μένα και κατ' επέκταση στους άλλους. Η ψυχολόγος μου μου είπε πως η ετεροθαλής μεγαλύτερη αδερφή μου μάλλον είναι ένα τοξικό άτομο και θα ήταν καλό να ξεκόψω. Έτσι, σιγά σιγά, άρχισα να βάζω κάποια πράγματα σε μια σειρά, ψάχνοντας τι σημαίνει ακριβώς αυτή η φράση, τοξικό άτομο. Αποφάσισα πως θέλω να την κάνω λίγο πέρα και αποφάσισα πως δεν θέλω να την λέω τα προσωπικά μου, γιατί είχε για όλα άποψη, η οποία ως διαμαγείας είναι αντίθετη από τη δικιά μου με πηγητικό τρόπο. Εδώ θα ήθελα να πω, ξέρω γιατί δεν μας πήρε η θεία μου από αυτόν τον άνθρωπο και το ήξερε και εκείνη. Η ζυγαριά πέφτει προς το μέρος της ακόμα και έτσι. Αυτή είναι η ιστορία για την τοξικότητα της ετεροθαλούς αδερφής μου. Θα σας δώσω τώρα λίγο το feedback. Λες ανατροφοδότηση, αλλά νομίζω θες να πεις το υπόβαθρο.
Εγώ είχα δύσκολα παιδικά χρόνια. Καταρχάς να ξεκινήσω ότι όπως σας έχω πει ήδη έχω δύο αδερφές, μια ετεροφαλή και μια από τον ίδιο τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου, μάλλον και μια από τον ίδιο γάμο του πατέρα μου με τη μητέρα του. Ο πατέρας μου ήταν αρκετά βίος, η πρώτη του γυναίκα τον χώρισε και η δεύτερη του γυναίκα επίσης τον χώρισε. Η διαφορά τους ήταν πως η πρώτη γυναίκα είχε τρία αδέρφια να την προστατέψουν και η μάνα μου κάνει έναν. Η πρώτη του γυναίκα έφυγε νωρίς, οπότε η μεγάλη μου αδερφή ετεροφαλής δεν γνώρισε τη βία που εμείς γνωρίσαμε. Όμως, και προς την ίδια το λέτε αυτό, δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί είχε ψυχολογική βία από τη μητέρα της. Δεν συγκρίνουμε βία με βία. Η βία είναι βία, όποιες μορφές και αν είναι, και είναι καταδικαστέα πάντα. Η μάνα μου, η μάνα μας, αν και φοβόταν, προσπάθησε να μας πάρει, ήταν όμως άλλες εποχές, και ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα για τις γυναίκες τότε. Όταν εγώ ήμουν ενός στους 5 ετών, ο πατέρας μου μπαινόβγαινε στις φυλακές. Εμείς, εγώ και η αδερφή μου, η αδερφή σου από τον ίδιο γάμο του πατέρα σου με τη μητέρα σου, μπήκαμε στο ίδρυμα γιατί η μάνα μου δεν μπόρεσε να μας κρατήσει. Μπαινόβγαιναμε ενώ ο πατέρας μου ήταν φυλακή εκείνη την περίοδο. Για κάποιο διάστημα μας είχε πάρει η μάνα μας, αλλά είχε μπλέξει με έναν άλλον επίσης κακοποιητικό άνθρωπο και τρώγαμε πολύ ξύλο κάθε μέρα, όπως και η μάνα μου. Μας έδωσε μια δασκάλα. Ευτυχώς που βρέθηκε αυτή η δασκάλα. Ξαναπήγαμε στο ίδρυμα, εγώ 5 χρονών περίπου. Μετά βγήκε ο πατέρας μου από τη φυλακή και έβαλε την αδερφή μου να το σκάσει για να μας διεκδικήσει με δικαστήριο. Το δικαστήριο του έδωσε την επιμέλεια. Ο πατέρας μου μας αγαπούσε πολύ, προσπάθησε πολύ για εμάς. Προσπάθησε να κόψει την κακή ζωή, τζόγο, πολύ μπαφ. Πιστεύω όμως πως ήταν ψυχιατρικά άρρωστος. Δυστυχώς για εμάς. Δούλευε πλέον κανονικά, μέναμε όλοι μαζί στο σπίτι της θείας μου, η οποία είναι αδερφή του πατέρα μου. Μετά τα πρώτα Χριστούγεννα άρχισε να μας δέρνει, η θεία μου έμπαινε πολλές φορές στη μέση, μια φορά πήγε να την πνίξει και εγώ έσπασα τον τζάμι με το χέρι μου, έτσι σταμάτησε εκείνο το πράγμα. Γενικά κανείς δεν έκανε τίποτα, όλοι ξέρανε, όλοι τον φοβόντουσαν, η αστυνομία είχε έρθει αρκετές φορές, αλλά δεν έγινε κάτι. Εμείς ήμασταν παιδιά. Εγώ από τα 7 μου άρχισα να το σκάω, το είχα σκάσει 3-4 φορές. Η αστυνομία και οι εισαγγελίες μας έστελναν πίσω σπίτι. Μέχρι τα 15 χρόνια αυτή ήταν η ιστορία. Μας έδερνε για το παραμικρό, τρώγαμε ξύλο γιατί μπορεί να μην καταλαβαίναμε κάτι σωστά. Να μην ξέραμε για παράδειγμα αν είχε μια ντομάτα γνωστά ή δύο στο ψυγείο. Εγώ έκανα πολλές απόπειρες από τη σημαίνα, ευτυχώς. Η αδερφή μου από τα 16 και μετά δούλευε και καθόταν παραπάνω στη δουλειά επίτηδες για να μην είναι σπίτι. Εγώ για κάποιο διάστημα, γύρω στα 14-15, μοίραζα φυλάδια, πήγαινα και πούλαγα εικόνες σε σπίτια λέγοντας ψεύτικες ιστορίες, δηλαδή ζητιάνευα. Το προτιμούσα όμως για να μην είμαι σπίτι. Πού είναι το κράτος, πού είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής εφημερίας, πού είναι η κοινωνία όταν τα παιδιά ταλαιπωρούνται. Η θεία μου προσπάθησε, δεν του έδινε όλα τα λεφτά που έπρεπε. Η θεία μου προσπάθησε πολύ να μας προστατέψει, δεν τα κατάφερε. Δεν ξέρω γιατί δεν είχε πάει στην αστυνομία, μπορεί και να είχε πάει. Τελικά, μέσα από το χαμόγελο του παιδιού, καταφέραμε και φύγαμε. Εγώ 15 χρονών μπήκα στο Ίδρυμα, σε ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας. Η αδερφή μου δεχόταν απειλές από τον πατέρα μου, εγώ ήμουν προστατευμένο σωματικά τουλάχιστον. Στο Ίδρυμα, δηλαδή στο χαμόγελο του παιδιού, ξεκίνησα ψυχοθεραπεία μέχρι και σήμερα με διαλύματα. Είχαμε ζητήσει από τη θεία μου εάν θα μας στηρίξει, δεν ξέρω αν το έκανε κρυφά, όμως ήταν ο μόνος φυσιολογικός όσο γινόταν σε όλο αυτό το παραλήρημα και μας λάτρευε. Μόνος φυσιολογικός άνθρωπος. Μας έφερνε φαΐ, έμενε τα πρώτα χρόνια μαζί μας, έμπαινε στη μέση, μας χάριζε ωραίες στιγμές. Κανείς δεν είναι τέλειος. Όταν τη ρώτησα γιατί δεν μας υποστήριξε μαζί με το χαμόγελο του παιδιού, τουλάχιστον φανερά, μου είπε ότι της ήταν δύσκολο να διαλέξει και πως έκανε ότι θεωρούσε σωστό. Προφανώς και η θεία του ήταν εξαρτώμενη από τον αδερφό της, τον πατέρα. Δεν ξέρω ποια ήταν η αλήθεια. Τον αγαπούσε τον αδερφό της και εμάς μας αγαπούσε. Έχουν πεθάνει και οι δύο, έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή. Ήρθα σε επαφή μαζί της και αν θυμάμαι καλά μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν είχε σημασία γιατί κατάλαβα αυτό που είπε. Ποιον να διαλέξει. Ναι, ξέρω και ήξερα ποιο ήταν το σωστό, αλλά είμαστε άνθρωποι. Αν τα βάλω σε ζυγαριά όλα αυτά που έκανε για μας, πάλι γέρνει η προσοχή. Γίναμε πάλι οικογένεια, πηγαίναμε πάλι οικογένεια από τα 18 και μετά για 5 χρόνια. Εγώ και η θεία μου.
Η αδερφή μου τη είχε μεγάλη κακή. Η αδερφή μου ψάχνει. Μιλάει για την αδερφή του που είναι στην ηλικία. Που είναι από το δεύτερο γάμο του πατέρα του. Η αδερφή μου ψάχνει πάντα μια φυσιολογική οικογένεια, οπότε πάντα διάλεγε κάποιον ξένο από εμένα. Με είχε πετάξει από το σπίτι, ήταν να πω να μείνω μαζί τη αφού πλέον θα έβγαινα από το ίδρυμα. Πονεμένη κι αυτή. Δεν μπορώ να την κατηγορήσω πια. Η θεία μου με βοήθησε πολύ στο να φτιάξω τη ζωή μου. Είχαμε γίνει οικογένεια και στήριξε το ένα και τον άλλο. Η αδερφή μου με αγαπούσε, αλλά πληγωμένη από όλα αυτά ήθελε άλλα πράγματα. Με τον πατέρα μου κανεί και εγώ δεν είχε επαφέ, λίγο η θεία μου. Παντρεύτηκα πρόσφατα με τον σύντροφό μου και η αδερφή μου. Μπράβο. Χαρητήρια. Η αδερφή μου, αυτή που είναι από τον ίδιο γάμο με τον πατέρα μου, με τον δικό τη σύντροφο λίγο αργότερα. Η αδερφή μου δεν ήρθε στο γάμο μου, λόγω τη μάνα μα και καλά. Η αδερφή μου έψαξε τη μάνα μας λίγο μετά το θάνατο της θείας μας, πιστεύοντας μάλλον ότι θα τη γαλινέψει ψυχικά, με χρόνια προσβολών και τσακώμων. Όταν η αδερφή μου βρήκε το δεύτερο σύντροφό της, έκανε πέρα τη μάνα μας, άλλο θύμα και αυτό των καταστάσεων και του εαυτού τους μετέπειτα. Δικά τους θέματα δεν με αφορούν, απλώς τα αναφέρω σαν ένα τροφοδότη. Κανένα μήνα πριν γίνει ο γάμος, η αδερφή μου η νεότερη με είχε πάρει στην άκρη και μου είχε πει πως ο άντρας της δεν ξέρει αν θα μπορέσει να έρθει στο γάμο και πως εκείνη θα της είναι δύσκολο να έρθει στο γάμο χωρίς τον άντρα της επειδή δεν ήθελε να τον αφήσει για 2 μέρες. Η μάνα μας για την αδερφή μου ήταν πρόφαση στο να μην έρθει. Εγώ όμως την άφησα να κάνει την επιλογή της, αυτό θεώρησα σωστό, της το είπα ότι με ενοχλεί αλλά σε σέβομαι. Σαν δώρο μου έδωσε 500 ευρώ και γελάζει. Πριν χρησιμοποιήσει σαν πρόφαση τη μάνα μας, η οποία θα ερχόταν και αυτή στο γάμο, είπε ότι οικονομικά δεν βγαίνω. Χαχαχαχαχα, 500 ευρώ να έρθει σε άλλη χώρα είναι αρκετά να πας και να γυρίσει. Ως προβοκάτορα σε άλλη μας αδερφή την κατηγορούσε, και εγώ την κατηγορούσα βέβαια, ότι είπα από πίσω της, τα είπα και μπροστά της επειδή με ρώτησε. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία, δεν θα το διαβάσω όλα. Μετά από όλα αυτά και μετά από ανάλυση συζητήσεων, έχω υποψίες πως η αδερφή μου η ετεροθαλής είναι τοξική και προβοκάτορας απέναντί. Η ζωή βάζει τα πάντα στη θέση του. Ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει, καλό ή κακό. Η θεία μου όταν αποβίωσε είχε εμάς το πλάι της. Όταν απεβίωσε είχε εμάς το πλάι της. Ο πατέρας μου ήταν μόνος του. Οι αδερφές μου πήγαν να το χαιρετήσουν στο νοσοκομείο, προφανώς για να μην νιώθουν τύψεις μετά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τον έχω συγχωρέσει για εμένα, για να πάω παρακάτω. Δεν τον έχω συγχωρέσει για το πώς φέρθηκε στη θεία μου και δεν ξέρω αν θα το κάνω και ποτέ. Δεν είχα αυτοεκτίμηση, ούτε αυτοπεποίθηση και ακόμα προσπαθώ να τα κατακτήσω. Παρ' όλα αυτά νομίζω τον βλέπω πιο καθαρά και εγώ έχω ξεκινήσει να αγαπώ τον εαυτό μου. Ναι, γεννήθηκα. Επίσης, αν κάτι στο γραπτό μου δεν είναι και πολύ σωστό. Γραμματικά, ελάχιστο είναι διπλεκτικό, οπότε κάποια κατανόηση. Αρκετά καλά γράφει, πολύ καλά γράφει. Ελπίζω να μην σα κούρασα. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο μικρό γινόταν το πρώτο κειμενάκι. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα. Λοιπόν, έχω διαβάσει το μεγαλύτερο μέρο του κειμένου. Και ευχαριστούμε τον φίλο που μα το έγραψε, γιατί μα δίνει την ευκαιρία μέσα από τη δική. Μέσα από την ιστορία της δικής της οικογένειας, η οποία είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία, πάρα πολύ δύσκολη ιστορία, η ιστορία της δικής της οικογένειας και πολύ μπερδεμένη ιστορία, μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε γενικότερα για τις σχέσεις μεταξύ των αδελφιών και των αδελφιών που είναι από τον ίδιο γάμο των γονιών τους, αλλά και των ετεροθαλών αδελφών. Καταρχάς, μπορεί να είναι 2 αδέρφια γεννημένα στο ίδιο σπίτι από την ίδια μάνα και από τον ίδιο πατέρα και να έχουν μια εντελώς διαφορετική μνήμη και ένα εντελώς διαφορετικό βίωμα του πώς μεγάλωσαν. Αυτό ισχύει σε όλες τις οικογένειες, σε όλα τα αδέρφια. Ένα λάθος που κάνουμε είναι να θεωρούμε πως αυτό που βιώσαμε εμείς μεγαλώνοντας είναι το ίδιο ακριβώς που βίωσε και η αδερφή μας ή ο αδερφός μας και οι αδερφές μας, τα αδέρφια μας, οι αδερφοί μας κλπ. Το κάθε παιδί βιώνει διαφορετικά την οικογένεια στην οποία μεγαλώνει. Και γιατί το κάθε παιδί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και διαφορετικό τρόπο αντίληψης, αλλά και γιατί κυρίως το κάθε παιδί βρίσκεται σε μια διαφορετική
θέση. Το είχαμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, βίντεο αυτό μαζί με την Αριστονίκη για το πώς, για τη θέση που έχουν τα παιδιά μέσα στην οικογένεια. Σε σχέση με το φίλο τους, με τη σειρά γέννησης κλπ. Κάποια παιδιά, για παράδειγμα, είναι πιο αγαπητά από τους γονείς τους ή τα συμπαθούν περισσότερο, επειδή ίσως τους μοιάζουν ή επειδή έχουν κάποια χαρακτηριστικά που αρέσουν στους γονείς. Κάποια άλλα παιδιά είναι λιγότερο αγαπητά από τους γονείς τους και οι γονείς τους δεν τα συμπαθούν και τόσο πολύ. Ίσως γιατί έχουν κάποια χαρακτηριστικά που μοιάζουν στους γονείς, κάποια χαρακτηριστικά που δεν αρέσουν στους γονείς πάνω στον εαυτό τους. Είτε γιατί έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τους θυμίζουν κάποιο πρόσωπο, την πεθερά τους, τον πεθερό τους, μια θεία, δεν ξέρω εγώ τι, που δεν συμπαθούν. Η αλήθεια είναι ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα και ανοσιουργήματα στις παιδικές ψυχές γίνονται μέσα στις οικογένειες. Δεν είναι όλες οι οικογένειες κακοποιητικές και δεν είναι όλες οι οικογένειες ξεκάθαρα κακοποιητικές, όπως η οικογένεια του φίλου που μας έστειλε εδώ την επιστολή. Είναι εύκολο στην οικογένεια του φίλου να δούμε την κακοποίηση. Ένας πατέρας ο οποίος μπαινόβγαινε στη φυλακή, ένας πατέρας εθισμένος σε τυχερά παιχνίδια, εθισμένος σε παράνομες θυσίες, ένας πατέρας όπως ήταν λεκτικά και σωματικά βίος και προς τις δύο του γυναίκες, ένας πατέρας που το χώρισαν και οι δύο του γυναίκες. Για την πρώτη, η ετεροθαλή αδερφή του παιδιού μας γράφει: μεγάλωσε σε ένα σπίτι στο οποίο η μάνα της την κακοποιούσε λεκτικά και στο οποίο η μάνα της προφανώς κατηγορούσε συνεχώς τον πρώην άντρα της, και το λέει και ο ίδιος ότι της έλεγε ότι μοιάζει τον πατέρα σου, κατηγορούσε την αδερφή του, και γενικότερα το κορίτσι προφανώς μεγάλωνε σε ένα κλίμα πολεμικής από την ίδια της τη μάνα, και μπορεί να ξαναπαντρεύτηκε η μάνα της και να έκανε άλλη οικογένεια. Και να λέει η ετεροθαλής αδερφή μεγαλύτερη ότι ήταν μια χαρά σε αυτή την οικογένεια. Δεν ξέρουμε όμως ποιες ήταν οι ακριβείς συνθήκες. Σίγουρα ο θυμός της μάνας προς τον πρώην σύζυγο, ο οποίος γινόταν φανερός προς την κόρη, και πολλές φορές η κόρη τα άκουγε επειδή ήταν εκεί ο πρώην σύζυγος να τα ακούσει, όλα αυτά αποτελούν τραυματικά γεγονότα. Επίσης, δεύτερη οικογένεια. Ξαναπαντρεύεται ο πατέρας. Παίρνει τη γυναίκα αυτή που, όπως γράφει ο φίλος, δεν είχε αδέρφια να την προστατεύσουν. Δεν είχε το καθόλου υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Κάνει δύο παιδιά με αυτή τη γυναίκα. Το χωρίζει και αυτή τη γυναίκα προφανώς λόγω της ιδιότητας και λόγω των κακών του ενεργειών, λόγω των παθών. Δεν μπορεί όμως να κρατήσει τα παιδιά. Ίσως και οικονομικά να μην μπορούσε να κρατήσει. Τα παιδιά καταλήγουν στο ίδρυμα, αυτό δεν βγαίνει στη φυλακή. Και βρίσκεται μετά η αδερφή του πατέρα, η οποία προφανώς συνεξαρτώμενη με τον αδερφό της. Η λέξη συνεξαρτώμενο, που είναι πολύ καλά, δεν σημαίνει σε αυτό το κανάλι, και έχουμε και ολόκληρο playlist με τον τίτλο Συνεξάρτηση. Συνεξαρτώμενη με τον αδερφό της, προσπαθεί να τον ηρεμεί και προσπαθεί να αναλάβει και τις υποχρεώσεις του αδερφού της απέναντι στα παιδιά. Και έχει δίκιο ο φίλος όταν λέει ότι η θεία δεν ήταν υποχρεωμένη να μεγαλώσει τα νύψια της, δεν ήταν η δική της δουλειά. Και έχει και δίκιο η ετεροθαλής αδερφή του μεγαλύτερη που λέει πως δεν ήταν επίσης ούτε εκείνη η δική της δουλειά να μεγαλώσει τα παιδιά του πατέρα της από τον δεύτερο του γάμο, τα ετεροθελή της αδερφή. Δυστυχώς σε αυτή την ιστορία είναι ξεκάθαρο ότι οι ενήλικες απέτυχαν παταγωδώς να δώσουν ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο να μεγαλώσουν όλα τα παιδιά της οικογένειας. Και τα τρία παιδιά, κυρίως η αδερφή του φίλου, μου έχει γράψει κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες για προστασία της ταυτότητας της κοπέλας δεν διάβασα, βίωσαν τραυματικά γεγονότα μέσα στις οικογένειες τις οποίες μεγάλωσαν. Τραυματικότατα γεγονότα τα οποία επηρέασαν και τις σχέσεις με τον εαυτό τους. Επηρέασαν και την αυτοσύνηση τους. Και την αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι ότι με την ίδια αφετηρία ξεκινούν οι άνθρωποι και παίρνουν διαφορετικούς δρόμους. Ή το δρόμο της αρετής ή το δρόμο της κακίας. Ο δρόμος της αρετής είναι να είσαι ένας συμπονετικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος με υψηλή ενσυναίσθηση, να μπορείς να καταλαβαίνεις τι βιώνει ο άλλος, να μπορείς να δεις την κατανόηση και στην εξτρήμ πλευρά του να γίνεσαι υπέρενθυνεστητικός
να γίνεσαι συνεξαρτώμενος και να καταλήγεις να υπηρετεί τον κακοποιητή. Ο δρόμος της κακίας είναι ο δρόμος του ναρκισισμού, του ναρκισιστικού προσωπικότητας. Έχω τραυματιστεί ως παιδί και μεγαλώνοντας εξελίσσουμε σε έναν ναρκισό ο οποίος κατηγορεί τους πάντες για τα πάντα, ο οποίος δεν αναλαμβάνει καμία προσωπική ευθύνη, ο οποίος είναι τοξικός προς τους άλλους ανθρώπους. Ίδια θετηρία, διαφορετικός. Η επιλογή είναι καθαρά προσωπική. Έχει να κάνει με το τι αποφασίζει ο κάθε άνθρωπος να είναι. Αν αποφασίζει να είναι ένας καλός άνθρωπος πάνω στη γη ή αν αποφασίζει να είναι ένας κακός άνθρωπος. Αν αποφασίζει να είναι ένας δαΐς ή αν αποφασίζει να είναι ένας άγγελος. Πρέπει να το πω ότι μέσα από την επιστολή του φίλου φαίνεται ξεκάθαρα η θετικότατη επίδραση που είχε το Ίδρυμα το χαμόγελο του παιδιού στη ζωή του. Δεν έχω καμία σχέση με το Ίδρυμα, καμία απολύτως. Τι έχω διαβάσει μέσα από την επιστολή του φίλου και κυρίως εκτός από την προστασία του προσέφερε και τη δυνατότητα της ψυχοθεραπείας. Θα ήταν ιδανικό και ευκταίο τέτοια ιδρύματα όπως το χαμόγελο του παιδιού να υπάρχουν παντού σε όλη την Ελλάδα, τα οποία να χρηματοδοτούνται από το κράτος και να προσφέρουν σε όλα τα παιδιά τα οποία διαβιούν κάτω από κακοποιητικές συνθήκες ένα ασφαλές λιμάνι. Και όπως επίσης έχει λεχθεί πολλές φορές αυτές τις μέρες, γιατί παρακολουθούμε και λίγο και τις εκπομπές και το τι διαμείβεται στο δημόσιο λόγο, καλύτερα τα παιδιά να ζουν σε οικογένειες παρά σε ιδρύματα και οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση όλης αυτής της διαδικασίας για το πώς μπορεί μια οικογένεια να είναι ανάδοχος οικογένεια, ένας γονέας να γίνει ανάδοχος γονέας, πώς μπορούν να γίνονται υιοθεσίες και να βοηθήσουμε όλο και περισσότερα παιδιά να πάνε σε ασφαλείς οικογένειες και να υπάρχει μια διαδικασία η οποία να είναι έντιμη, καθαρή, διαπερατή διαδικασία, δηλαδή να είναι ξεκάθαρο, να μην υπάρχουν θέματα συμφερόντων ή ας κάνουμε χατήρι σε αυτό που ξέρουμε να του δώσουμε ένα παιδί. Λίγο σαν ουτοπία το φαντάζομαι όλα αυτά, αλλά ήταν καταπληκτικό να γίνονται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαμε τόσο τραγική οικογένεια, τόσο ξεκάθαρα τραγική οικογενειακή κατάσταση όπως αυτή που μας περιγράφει ο φίλος στην επιστολή του. Μπορεί μια οικογένεια να είναι τοξική οικογένεια, μπορεί μια οικογένεια να είναι τραυματική προς τα παιδιά, έστω και αν παρουσιάζεται ως πολύ καλή οικογένεια προς τα έξω. Στην περίπτωση του φίλου ήταν ξεκάθαρο σε όποιον ήθελε να το δει. Στους δασκάλους, δηλαδή μια δασκάλα τους έσωσε, στους γειτόνους, στους γείτονες, στον οποιοδήποτε στην κοινωνία ήταν ξεκάθαρο να δείτε αυτά τα παιδιά είχαν την ατυχία να μεγαλώσουν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες οικογένειες, πάρα πολλές άλλες αγίες ελληνικές οικογένειες, οι οποίες φαίνονται μια χαρά, έχουν μια πολύ καλή βιτρίνα, ενώ δεν πάβουν να αποτελούν χώρους βασανιστήριων, ψυχολογικών και σωματικών βασανιστήριων των παιδιών που μεγαλώνουν μέσα σε αυτές. Τι γίνεται λοιπόν με όσους έχουν μεγαλώσει σε όχι και τόσο ξεκάθαρα δυσλειτουργικές και κακοποιητικές οικογένειες, που όμως βρίσκουμε τους εαυτούς μας στη θέση να δυσκολευόμαστε να συνδεθούμε με τα ίδια μας τα αδέρφια. Αυτές τις μέρες κάναμε αρκετά βίντεο για το no contact, το no contact με τοξικούς γονείς, με γονείς με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας κτλ. Και δεν έχω λάβει λίγα ερωτήματα σε σχέση με το no contact με αδέλφια. Θέλω να πω ότι το κάθε παιδί, όπως είπατε προηγουμένως, που γεννιέται σε μια οικογένεια, έχει διαφορετική μεταχείριση από τους γονείς του, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ακόμη και αν ο γονιός είναι ένας εκπαιδευμένος ειδικός ψυχικής υγείας όπως ένας ψυχολόγος, άθελά του θα λειτουργήσει διαφορετικά σε κάθε παιδί. Άρα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
το κάθε παιδί να έχει διαφορετική εμπειρία από το μεγάλο μάθο. Δηλαδή, όταν δύο αδέρφια συζητούν για το πώς ήταν η οικογένειά τους, μεγαλώνοντας, είναι πιο πιθανό να έχουν διαφορετικές μνήμες παρά πανομοιότυπες μνήμες. Ένας άλλος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί και το κάθε παιδί έρχεται με ένα δικό του στυλ προσωπικότητας, με δικά του χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία κληρονομεί, τα οποία μπορεί να του δίνουν περισσότερη μαχητικότητα, μπορεί να του δίνουν περισσότερο resilience, μπορεί να του δίνουν ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με μεγαλύτερη ευαισθησία, κάποιοι άλλοι με μικρότερη ευαισθησία, κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται και είναι πιο ευάλωτοι στην όποια κακοποίηση, κάποιοι άλλοι είναι πιο δυνατοί κλπ. Κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ πως τα γονίδια μας από μόνα τους και μόνα τους καθορίζουν το στυλ προσωπικότητας που θα έχουμε μεγαλώνοντας. Πιστεύω ακράδαντα ότι το βασικότερο ρόλο τον παίζει η προσωπική βούληση του κάθε παιδιού που επιλέγει είτε το δρόμο της αρετής είτε το δρόμο της κακίας συνειδητά από μια ηλικία και μετά. Σίγουρα ένα παιδί το οποίο είναι μηνών ή ένα παιδί που είναι 2-3 χρονών δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια συνειδητή επιλογή, αλλά φαίνεται ότι κάπου γύρω στα 10 με 12 χρόνια στην προεφηβεία και στην απαρχή της εφηβείας αρχίζει το παιδί να έχει περισσότερη κρίση και οπωσδήποτε η πλήρης ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών, η πλήρης ανάπτυξη των πρόσθετων με το οποίο λογών έρχεται γύρω στα 26 χρόνια για τα κορίτσια, γύρω στα 28 χρόνια για τα αγόρια, οπότε μέχρι και σε εκείνη την ηλικία υπάρχει το ενδεχόμενο, υπάρχει η δυνατότητα, το κάθε παιδί, ο κάθε νέος άνθρωπος να επιλέξει τι δρόμο θα ακολουθήσει. Εννοείται ότι μεγαλώνοντας το κάθε παιδί θα έχει περιόδους τις οποίες θα είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και άλλες περιόδους που δεν θα είναι και τόσο καλή εκδοχή του εαυτού του, αλλά γι' αυτό τα λέμε παιδιά, γι' αυτό χρειάζονται διαπαιδαγώγηση, γι' αυτό και λέμε ότι η εφηβεία τερματίζεται σε εκείνη την ηλικία, η ψυχοσυναισθηματική εφηβεία, η ψυχολογική εφηβεία. Λοιπόν, είναι ευλογημένοι και τυχεροί όσοι έχουν αδέρφια ή έναν αδελφό ή έναν αδελφή που να βλέπουν τον κόσμο με παρόμοιο μάτι και να μπορούν να συνεννοηθούν και να μπορούν να συνδεθούν ουσιαστικά. Είναι μεγάλη ευλογία. Να έχεις έναν αδερφό, να έχεις μια αδερφή που να τον νιώθεις, να την νιώθεις και φίλο και φίλη. Όμως, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά με τα αδέρφια μας να μην μπορούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά. Να μην μπορούμε να γίνουμε φίλοι ακριβώς επειδή δεν ταιριάζουν. Έχουμε ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Είναι πολύ φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο να συμβεί αυτό. Μην νιώθετε ότι είστε παράξενοι άνθρωποι ή ζείτε κάτι το οποίο είναι εντελώς αφύσικο όταν βρίσκετε τον εαυτό σας να δυσκολεύεται και να ταυτιστεί αλλά και να συνδεθεί με τα αδέρφια του ή με τον αδερφό σας ή με την αδερφή. Shit happens. Το έχουμε πολλές φορές. Και επίσης, πολλές φορές μέσα στις ναρκισσιστικές οικογένειες υπάρχει το λεγόμενο χρυσό παιδί, το golden child, που είναι αυτό στο οποίο οι γονείς βλέπουν την προέκταση του εαυτού του, αυτό το παιδί στο οποίο δίνουν περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερα αγαθά, γιατί το θεωρούν ότι είναι το παιδί που θα τους βγάλει άσπρο πρόσωπο, και υπάρχει και το μαύρο πρόβατο, το παιδί το οποίο είναι αυτό το οποίο θα λάβει την αρνητικότητα και από τους γονείς αλλά και από τα αδέλφια. Να ξέρετε ότι το χρυσό παιδί διδάσκεται, όχι εμέσως, άμεσα. Διδάσκεται άμεσα το χρυσό παιδί από τους γονείς του, από τους γονείς του πώς να απορρίπτει το παιδί που είναι το μαύρο πρόβατο. Οπότε, αν έχετε μεγαλώσει σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, σε ένα περιβάλλον, το οποίο ο αδερφός σας ή η αδερφή σας συνεχώς σας κορόιδευε, συνεχώς σας υποτιμούσε, συνεχώς σας έλεγε ότι «Ου, εσύ δεν τα καταφέρνεις αυτό, δεν τα καταφέρνεις το άλλο, ο, μίλησε και ο τάδε,
Σας έδινε αρνητική εικόνα για την εμφάνισή σας. Σας έδινε αρνητική εικόνα για το μυαλό σας. Ήτανε εντελώς ανέστητος ο αδερφός σας ή η αδερφή σας όσον αφορά στα συναισθήματά σας. Δεν έδινε δηλαδή καθόλου ενσυναίσθηση. Και ήταν το χρυσό παιδί το γονιό σας ένας μικρός βασανιστής σας, ένας μικρός νάρκισσος, ένας νάρκισσος σε μικρογραφία, είναι πολύ πιθανόν μεγαλώνοντας αυτό το χρυσό παιδί να εξελιχθεί σε έναν πρώτης κλάσεως νάρκισσο, ο οποίος μαζί με τους γονείς να συνεχίζουν το ανίερο έργο που έχω ξεκινήσει μέσα στην οικογένεια. Ναι, όταν πάμε no contact με τοξικούς και νάρκισσους γονείς, εάν υπάρχει και αδερφός και αδερφή μέσα στην οικογένεια, που είναι συντεταγμένοι με την πορεία των γονέων, βλέπουν τον κόσμο μέσα από παρόμοια μάτια με αυτά που βλέπουν οι γονείς σας τον κόσμο και σας θεωρούν ότι είστε το μαύρο πρόβατο, ότι είστε ο outcast, ότι είστε αυτός που δεν αξίζει τον κόπο, αυτή που δεν αξίζει τον κόπο, ότι είστε η ντροπή της οικογένειας, ότι είστε αποτυχημένος, ότι είστε αποτυχημένοι, ότι δεν είστε αξιόλογοι, ότι δεν διαβάσατε αρκετά, ότι δεν σπουδάσατε αρκετά, ή ότι δεν επιτύχατε στους γάμους σας, στο γάμο σας, ή δεν επιτύχατε στα παιδιά σας, οτιδήποτε άλλο. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε εννοείται ότι δεν πάμε no contact από τους τοξικούς και ναρκισσούς γονείς. Πάμε no contact και από τα τοξικά αδέρφια με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Είναι θλιβερό, είναι εξαιρετικά θλιβερό στη νέα γενιά να υπάρχει μια επανάληψη της κακοποίησης από την προηγούμενη γενιά, αλλά συμβαίνει. Shit happens, life happens. Νομίζω είναι πιο εύκολο να κρατήσεις μια απόσταση από τα αδέρφια σου. Είναι πιο εύκολο να έχεις low contact ή ακόμη και no contact από έναν αδερφό, από μια αδερφή, παρά από τους γονείς. Γιατί σκεφτείτε ότι ο δεσμός αίματος και η συνδεσιμότητα που έχουμε με τους γονείς είναι πιο στενή με τους γονείς μας παρά με τα αδέρφια μας. Είναι πρώτου βαθμού συγγένεια η συγγένεια με τους γονείς. Και δεύτερου βαθμού συγγένεια, η συγγένεια με τα αδέρφια μας. Άρα είναι πιο στενή συγγένεια η συγγένεια με τους γονείς μας και είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστούμε μια δύσκολη σχέση με τους γονείς μας παρά μια δύσκολη σχέση με τα αδέρφια. Υπάρχουν πολλά αδέρφια τα οποία έχουν δύσκολες σχέσεις μεταξύ τους, δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Μπορεί να έχουν γεννηθεί στην ίδια οικογένεια σε παρόμοιο χρόνο, ξέρω εγώ, να είμαι με 2-3-4 χρόνια διαφορά, 5 χρόνια διαφορά, αλλά να μην έχουν κοινά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι οι συγγενείς είναι οι φίλοι που δεν διαλέγουμε, ενώ οι φίλοι είναι οι συγγενείς που διαλέγουμε. Είναι επώδυνο να έχεις μεγαλώσει με έναν τρόπο μέσα στην pop κουλτούρα η οποία εξειδανικεύει τις σχέσεις μεταξύ αδερφιών όπως εξειδανικεύει και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών και θεωρεί ότι τα αδέρφια είναι πάντα ο ένας εκεί για τον άλλον κλπ. Και να ανακαλύψει μεγαλώνοντας και οριμάζοντας ότι αυτό δεν είναι. Λοιπόν, όσον αφορά τα ετεροθαλή αδέρφια, πολλές φορές μπορεί δύο ετεροθαλή αδέρφια να ταιριάζουν περισσότερο μεταξύ τους παρά δύο αδέρφια που έχουν και τους δύο γονείς τους ίδιους, γιατί μπορεί να ταιριάζει περισσότερο ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα τους και ο τρόπος που έχουν επιλέξει να ζήσουν τη ζωή τους. Δεν είναι απαραίτητο ότι αν είναι ετεροθαλή τα αδέρφια δεν θα έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Δεν είναι απαραίτητο αν είμαστε αδέρφια με κάποιον ή με κάποιαν, ότι αυτό θα μας κάνει να έχουμε καλές σχέσεις, ούτε είναι απαραίτητο ότι αν δεν είμαστε αδέρφια δεν θα έχουμε καλές σχέσεις. Λοιπόν, κλείνοντας αυτό το πολύ βίντεο, θέλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ο νεαρός αυτός άνδρας βλέπει τον εαυτό του και τον κόσμο. Μ' αρέσει το γεγονός ότι παρόλο που μεγάλωσε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, πολύ δυσμένος περιβάλλον, κατάφερε και πιστεύω και με την προσωπική του βούληση αλλά και με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας που του δόθηκε ευκαιρία να κάνει μέσα από το χαμόγελο και να συνεχίσει να κάνει κατά καιρούς και να τη συνεχίσει, άρχισε να βλέπει τον κόσμο μέσα από ένα διαφορετικό μάτι και μπορεί να ξεκαθαρίσει τι σημαίνει τοξική συμπεριφορά, τι σημαίνει υγιής συμπεριφορά,
Τι σημαίνει προστατεύω τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου, ανεβάζω την αυτοεκτίμησή μου και προσπαθώ να ζήσω τη ζωή μου όσο καλύτερα γίνεται. Δίνω δικαιολογίες στους άλλους για τα ζητήματα τους, αλλά δεν αναλαμβάνω την ευθύνη τους. Μου άρεσε αυτό το σημείο που μου λέει για την αδερφή του τη μικρή. Λέει ότι έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και έχει δυσκολέψει ανθρώπους γύρω της, όμως είναι ο δικός της πόνος, είναι το δικό της ζήτημα, το καταλαβαίνω και το αναφέρω απλώς ως ανατροφοδότηση, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη δική του ψυχική υγεία και ισορροπία, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα αδέρφια μας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις γονείς μας και ναι, μπορεί και με τα αδέρφια μας να μην ταιριάζουμε και ναι, μπορεί να δεχόμαστε ναρκισσιστική κακοποίηση και από τα αδέρφια μας και ναι, η διακοπή των επαφών, το no contact είναι επιλογή. Χρόνια πολλά σε όλους. Σας φιλώ. Γεια! Yeah.